Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας με την συνάδελφο της κυρίας Αγγελή, την κυρία Μαρία Κάλτσου. Είναι χημικός, επίσης από το Φροντιστήριο Μεταγνώση. Καλησπέρα σας, κυρία Κάλτσου. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μας ακούτε καλά. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, χημεία στην θετική κατεύθυνση σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις, για τους εξεταζόμενους των γενικών λυκείων. Πώς ήταν τα θέματα της χημείας, που επίσης, από ό,τι μπόρεσα έτσι λίγο να παρακολουθήσω, καλύφθηκε και εκεί όλο το φάσμα της ύλης? Σωστά, σωστά. Στο μάθημα της χημείας, λοιπόν, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι. Τα σημερινά θέματα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης, εξέταζαν τη βασική θεωρία και χαρακτηρίστηκαν βατά, εύκολα. Χαρακτηρίστηκαν λογικά, πάντα σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια, με τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν δυσκόλεψαν τους μαθητές. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, αρκεί να προσέγγιζε τα θέματα με ψυχραιμία. Μάλιστα. Υπήρχαν κάποιες παγίδες, υπήρξαν κάποια έτσι, σημεία στα οποία έπρεπε να υπάρχει περισσότερη προσοχή, πιο επισταμένη? Ναι. Αν θέλετε να το δούμε και με τη σειρά λιγάκι. Βεβαίως, να πάμε λίγο τα θέματα με τη σειρά. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο θέμα ήταν ένα θέμα με 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που χαρακτηρίστηκαν εύκολες. Δεν δυσκόλεψαν τους μαθητές. Βέβαια, πάντα μιλάμε για μαθητές και οι μαθητές είναι απρόβλεπτοι και για μας χαρακτηρίζονται βατά και εύκολα όλα αυτά τα θέματα. Αλλά θυμηθείτε ότι οι μαθητές μας είναι μια φουρνιά μαθητών που έκαναν τις προηγούμενες τάξεις χωρίς εξετάσεις, έκαναν τα μαθήματά τους διαδικτυακά. Οπότε, πέρα από τα βατά που χαρακτηρίζουμε εμείς, είχαν να αντιμετωπίσουν μια αυξημένη ύλη, την αυξημένη ύλη της χημείας, την απειρία στη συμμετοχή εξετάσεων, δεν είχαν πια την πείρα που έχουν τόσα χρόνια ή των προηγούμενων χρόνων οι μαθητές, και να διαχειριστούν το άγχος και την πίεση του χρόνου. Οπότε αυτό το βατά, θα συμφωνήσω λίγο με τη Μαργαρίτα, είναι λίγο κουραστικό. Δηλαδή, ναι, λέμε βατά συνέχεια και κουράζει αυτό, γιατί για έναν μαθητή που δίνει εξετάσεις, οι εξετάσεις είναι εκείνη την ώρα, ό,τι και να του λέμε, είναι τα θέματα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ναι. Παρ' όλα αυτά, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του πρώτου θέματος δεν δυσκόλεψαν. Mm-hmm. Και έτσι, με χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, κινήθηκε και η αρχή του β' θέματος, το β1, το β2 και το β3. Το σύνολο των μαθητών απάντησε τις ερωτήσεις αυτές με μεγάλη ευστοχία. Το β4 ήταν ένα ιδιαίτερο έξυπνο θεματάκι. Εκεί θα ξεχωρίσουν οι μαθητές που είχαν καλή γνώση στη χημική ισορροπία, που ανέπτυξαν την κριτική τους ικανότητα, που σκέφτηκαν σωστά εκείνη τη στιγμή, που ήταν ψύχρεμα το θέμα, γιατί σκεφτείτε ότι το β1, β2, β3, ενώ ήταν ιδιαίτερης ευκολίας, ξαφνικά οι μαθητές αντιμετώπισαν ένα β4 που τους πήγε σε ένα άλλο επίπεδο. Διάγραμμα ήταν αυτό, κυρία Κάλτσου? Διάγραμμα ήταν αυτό. Mm-hmm. Ωραία, σωστά. Τώρα, το γάμα θέμα ήταν τρεις διαφορετικές ασκήσεις. Εδώ δεν παρουσιαζόταν δυσκολία, το αντιμετώπισαν πραγματικά όλοι οι μαθητές. Οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν σωστά. Ακόμη και οι αριθμητικές πράξεις ήταν απλές, δεν δυσκόλεψαν τους μαθητές. Αναφερόταν σχεδόν σε όλη την ύλη. Και φτάνουμε στο δέλτα θέμα. Μάλιστα. Το δέλτα θέμα ήταν ένα συνδυαστικό θέμα από τρία διαφορετικά κεφάλαια της ύλης μας. Το δέλτα 1, παράδειγμα, ήταν από την οργανική, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αρκεί οι μαθητές να καταλαβαίνανε κάποια σημεία και κυλούσε εύκολα το θέμα. Το Δ2 ήταν παρόμοιο, το έχουμε δουλέψει και στο σχολείο και στα φροντιστήρια πάρα πολλές φορές. Υπήρχε και στο σχολικό βιβλίο παρόμοια άσκηση και στα φροντιστήρια δουλεύτηκε. Το Δ3 τώρα είχε δύο ερωτήματα, που το πρώτο του ερώτημα ήταν ένα πολύ απλό ερώτημα. Ανταποκρίθηκαν οι περισσότεροι μαθητές. Και φτάνουμε στο Δ3-2, που εδώ τώρα οι μαθητές, οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό και να ξεχωρίσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τα δούμε έτσι συνολικά, οι 5 μονάδες του Β4 και οι 5 μονάδες του Δ3-2 είναι που θα κρίνουν τελικά τους άριστους μαθητές. Μάλιστα. Το αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως. Τα παιδιά βγήκαν από μια διαδικασία που είχαν καιρό να δώσουν εξετάσεις. Ένας σημαντικός παράγοντας. Επίσης, να ρωτήσω πώς ήταν τα θέματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, κυρία Κάλτσου. Σε σχέση με τις περσινές χρονιές, με τα περσινά θέματα, χαρακτηρίζονται πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα. Πρώτα απ' όλα είχαν πολύ μικρότερο όγκο ερωτημάτων. Ο χρόνος ήταν επαρκέστατος για να απαντήσουν οι μαθητές και να τσεκάρουν, να ελέγξουν ξανά τις πράξεις, τις απαντήσεις τους. Νομίζω ότι οι θεματοδότες κάνανε καλή δουλειά σε αυτό. Και επίσης, οι εκφωνήσεις δεν είχαν αυτές τις περιγραφές που μπερδεύουν τα παιδιά.
Δηλαδή το στυλ των εκφωνήσεων ήταν λίγο διαφορετικό από αυτό που συνηθίσαμε τις δύο τελευταίες χρονιές. Ήταν διατυπωμένα με μεγαλύτερη σαφήνεια, έτσι. Αυτή τη φορά ήταν 5 σελίδες, ενώ συνήθως μπορούν να βγουν και 6 με 7 σελίδες, γιατί οι εκφωνήσεις έχουν μια ιδιαίτερη περιγραφή. Αυτή τη φορά έλειπε αυτό. Οι εκφωνήσεις ήταν σαφείς, δεν μπέρδευαν, είχαν καλή διαπάθμιση. Απλά οι 10 μονάδες ήταν αυτές που θα δυσκολέψουν τα παιδιά. Θεωρώ ότι οι μαθητές που ήταν καλά προετοιμασμένοι ανταποκρίθηκαν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εβίωνα τα μηνύματα. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές, κυρία Κάλτσου, και σε εσάς. Καλό κουράγιο. Να ευχηθούμε τύχη, επιτυχία και σίγουρα να θυμίσουμε στα παιδιά ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι όλη μας η ζωή. Είναι απλά ένα βήμα για τη ζωή. Έτσι, μια μεταβατική κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Να είστε καλά.